Σε λίγο στη συζήτηση τώρα για τον προϋπολογισμό δεν έλειψαν κυρίες και κύριοι για τα ισοκομματικά βέλη με επίκεντρο την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπανδρέου εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επανήλθε σήμερα με άρθρο του στο θέμα της διαδοχής, ασκώντας νέα κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος θέτει ως προτεραιότητα την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης πριν από κάθε κίνηση για τη διαδοχή. Συνεχίζει στη σκληρή γραμμή που χάραξε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε άρθρο του στα νέα εξαπολύει βολές και για τον Γιώργο Παπανδρέου αλλά και για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ευθύνες έχουμε όλοι, με πρώτους όσους διαπραγματεύτηκαν κρίσιμα ζητήματα και κατεύθυναν σε στρατηγικό επίπεδο το κυβερνητικό έργο τα τελευταία δύο χρόνια. Κανείς μας δεν εξαιρείται από την κριτική αλλά και την αυτοκριτική. Σήμερα ένα βαθύ σχίσμα υπάρχει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κοινωνία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ζητά να ανοίξουν άμεσα οι διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου. Ακόμη και αν η κομματική γραφειοκρατία δεν το επιθυμεί. Μία αμέσως μετά τις γιορτές προτείνω να ανοίξουν οι διαδικασίες. Να προχωρήσουμε με ταχύς ρυθμούς, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται από το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, σε απολογισμό, εκλογή νέας ηγεσίας από τη βάση και ανασύνθεση της παράταξης. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Ανδρέας Λοβέρδος ρωτήθηκαν για τα ισοκομματικά σε κοινή συνέντευξη τύπου. Όλα τα υπόλοιπα είναι για άλλους τόπους, για άλλους χώρους, αλλά όχι για σήμερα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία χρειάζονται πολιτικούς. Οι οποίοι θα σκύψουν κάτω το κεφάλι και θα εργαστούν με συνέπεια προκειμένου να υπηρετήσουν το αυτονόητο. Σιγά σιγά πάντως τα στρατόπεδα αρχίζουν να ξεχωρίζουν. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στηρεί στάση αναμονής και συνεργάτες του τονίζουν πως τώρα δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα ισοκομματικά, μιας και προέχει η επιτυχία της συμφωνίας και της νέας δανειακής σύμβασης. Ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει ταχθεί υπέρ της εκλογής από τη βάση και ξεκαθαρίζει πως την πρωτοβουλία πρέπει να την πάρει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι ο μόνος που έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος και ασκεί σκληρή κριτική στον Γιώργο Παπανδρέου. Η Άννα Διαμαντοπούλου κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Πάντως, αρκετοί πιστεύουν ότι από το Παπανδρεϊκό στρατόπεδο μπορεί να υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι, καθώς ακούγονται τα ονόματα και του Χρήστου Παπουσή και της Λούκας Κατσέλη. Γρίφος πάντως παραμένει η στάση του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος έχει καθημερινές συναντήσεις με βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει τι σκοπεύει να κάνει. Ο Παπανδρέου δεν μπορεί να καταντήσει το ΠΑΣΟΚ ΕΔΙΚ και ο ίδιος να γίνει ζύγδης. Αν ο ίδιος αποφασίσει ότι θέλει να ηγηθεί, πρέπει να το κάνει υπορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Λοιπόν, άρα πρέπει να κάνουμε συζήτηση, να μετάσχει σε αυτήν, να κάνει αυτό την αυτοκριτική του αφού ζητείτε, να ζητήσει και από τους άλλους να την κάνουν, να την κάνουν όλοι και μετά να κριθούμε. Τα ισοκομματικά έχουν περίοπτη θέση στις ομιλίες των βουλευτών στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Ο Χρήστος Πρωτόπαπας απάντησε στο Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος κατηγόρησε μερίδα βουλευτών και υπουργών για το γεγονός ότι δεν προχώρησαν οι μεταρρυθμίσεις. Ενώ για παράδειγμα στον Καλλικράτη πίστηκε, στήριξε και πρωτοστάτησε στην ψήφιση και εφαρμογή του σχεδίου νόμου, δεν έκρινε το ίδιο όταν δεν υπήρχαν σαφείς προτάσεις. Ας μην δίνουμε οι ίδιοι και άλλες αφρομές στους πολίτες να εκφράζουν αποστροφή αν δεν καγχάζουν με τη στάση μας και τα ιδιόμορφα καλλιστεία μας. Η δυχή αυτής της κυβέρνησης είναι το πρόταγμά μας. Οι πολίτες θα κρίνουν αυστηρά όσους από εμάς θελήσουν να κρατήσουν αποστάσεις από αυτά που πρέπει να γίνουν μέσα από μια πρακτική μικροκομματικού ή προσωπικού ωφέλους. Την ίδια ώρα, αρκετά στελέχη της κυβέρνησης ανησυχούν για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ, καθώς θεωρούν πως κινδυνεύει και η αποστολή της κυβέρνησης Παπαδήμου αλλά και το ΠΑΣΟΚ με διάσπαση. Οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν μονοθεματικά να ασχολούνται με την ισοκομματική διαδοχή και τις αντιπαραθέσεις στο κόμμα τους, γεγονός που υπονομεύει το έργο και τη λειτουργία της κυβέρνησης Παπαδήμου. Ας αποφασίσουν αν θα είναι υπουργοί ή δελφίνοι. Και τα δύο αυτή την εποχή δεν γίνεται. Και πάλι στη Βουλή και τον Χρήστο Κούτρα. Καλησπέριζω και τον Γιάννη Τζούνο. Χρήστο, να ξεκινήσω και πάλι από εσένα για να μας πεις ποιο είναι το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ, εκεί τα στελέχη συνεχίζουν να κονίζουν τα μαχαίρια τους για την επόμενη μέρα. Έτσι, και να σου πω ότι πριν από λίγο ήταν και η πρώτη φορά που ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στα ισοκομματικά. Στο κλείσιμο της ομιλίας του είπε ότι είναι εύκολο να βρίσκεις εξυλαστήρια θύματα. Αν εγώ είμαι το εξυλαστήριο θύμα, όμως δεν θα υπάρξουν λύσεις. Έχουμε όλοι τις ευθύνες μας για ό,τι έχει γίνει και εφιστώ την προσοχή σε όλους, τόνισε ο κ. Παπανδρέου, προφανώς στέλνοντας το μήνυμα και στον κ. Χρυσοχοΐδη. Απάντησε μέσω στον κ. Χρυσοχοΐδη. Βεβαίως. Mm-hmm. Παράλληλα, πρέπει να σου πω ότι 30-40 βουλευτές του Παπανδρεϊκού στρατοπέδου έχουν συντάξει ένα κείμενο στο οποίο λένε ότι οι υπουργοί δεν θα πρέπει να μηδενίζουν το έργο που έγινε τα δύο τελευταία χρόνια και θα πρέπει οι υπουργοί να καταλάβουν ότι είναι συνυπεύθυνοι στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή η χώρα. Είναι ένα κείμενο το οποίο θα δημοσιευθεί τις επόμενες ώρες, πιθανότατα και αύριο.
είναι ένα κείμενο προφανώς κατά του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Και υποστηρικτικό προς τον Γιώργο Παπανδρέου ή έτερον εκάτερον, Χρήστο? Έτερον εκάτερον, σιγά. Θα το δούμε αυτό το πώς θα γίνει τώρα. Να σου πω επίσης ότι ο κύριος Παπανδρέου αναχωρεί αύριο για το Johannesburg. Το λέω αυτό. Θα επιστρέψω στο Σαββατοκύριακο, το λέω γιατί κάποιοι περίμεναν ότι αμέσως μετά τον προϋπολογισμό θα άνοιγε, ίσως πιθανότητα ο κ. Παπανδρέου να άνοιγε τις διαδικασίες, να έδινε ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει το δεύτερο 15ήμερο του Δεκεμβρίου ή μετά τις γιορτές, όπως επιθυμούν κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι το κλίμα. Επίσης, αύριο τρεις βουλευτές, ο κ. Βουδούρης, ο κ. Οικονόμου και ο κ. Παρασύρης, θα κάνουν έτσι μια μικρή εκδήλωση το μεσημέρι, στην οποία θα καταθέσουν τη δική τους πρόταση για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στις τελευταίες μέρες, όλο και περισσότερο ακούγεται και εδώ στους διαδρόμους της Βουλής και στην Ιπποκράτους και όταν υπάρχουν κατηδίαν συζητήσεις δημοσιογράφων με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ακούγεται η λέξη διάσπαση. Μάλιστα, υπάρχει λοιπόν αυτός ο φόβος και αυτός ο κίνδυνος που επισημαίνεται από πολλά στελέχη. Πολύ μεγάλο λοιπόν το παρασκήνιο στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πολλά θέματα έχουμε και από το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Τζούνο. Έχουμε πρώτα απ' όλα νέες δηλώσεις Καμένου που προαναγγέλει νέο κόμμα, μια επίθεση κατά του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Μιχάλη Καρχημάκη, αλλά και επανέρχεται η Νέα Δημοκρατία στο θέμα της κρατικής διαφήμισης. Έτσι είναι, Σία, η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει στις καταγγελίες της για τους διαφημιστικούς διαγωνισμούς, ιδιαίτερα για τους διαγωνισμούς που ανακοινώθηκαν σε ΟΠΑΠ και ΔΕΗ. Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει ότι πρόκειται για μονοπωλιακούς οργανισμούς που δεν έχουν ανάγκη άμεσης διαφήμισης, αφού δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Η Νέα Δημοκρατία τονίζει πάντως ότι δεν επιθυμεί να παγώσει η διαφημιστική αγορά, αλλά να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε αποφάσεις που αφορούν δημόσιο χρήμα. Γι' αυτό και αυτό το οποίο προτείνει είναι η άμεση συγκρότηση διακομματικών επιτροπών με τη συμμετοχή δικαστικών αντιπροσώπων για κάθε προκήρυξη, αξιολόγηση και ανάθεση οποιοδήποτε κρατικού διαφημιστικού κονδυλίου που θα υπερβαίνει το χρόνο της μεταβατικής αυτής κυβέρνησης. Τώρα να έρθουμε στη δηλώση του κυρίου Καμένου. Φτιάχνει νέο πολιτικό φορέα? Ναι, ο κύριος Καμένος, μιλώντας στο Real FM, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι καν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψηφίσει τη νέα δανειακή σύμβαση. Για το φορέα που σκέπτεται και είπες και εσύ, έκανε λόγο για κίνηση που θα πάει κόντρα στην παράδοση και θα είναι χωρίς ιδεολογικά στεγανά, όπως το είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, και όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε αντιπαράθεση για το θέμα των λογαριασμών βουλευτών στην Ελβετία. Εδώ ήρθε η κόντρα, η νέα κόντρα του κυρίου Μιχελάκη με τον κύριο Καρχημάκη. Ναι, ο κύριος Μιχελάκης, απαντώντας ουσιαστικά στη δήλωση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Καρχημάκη, δήλωσε ότι η μόνη λύση για διαφάνεια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που μιλά για έλεγχο του πόθεν έσχες όλων όσων διατέλεσαν πρωθυπουργοί, υπουργοί, υφυπουργοί και αρχηγοί κομμάτων από το 1974 και μετά. Κάνει μάλιστα λόγο ο κύριος Μιχελάκης για παιχνίδι λαϊκισμού και αναφέρει ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ παιχνίδι λαϊκισμού και καταλήγει λέγοντας ότι αυτοί που διέσυραν τη χώρα μας σαν διεφθαρμένοι ζητούν από τους βουλευτές ως και ελβετικό πιστοποιητικό ότι δεν είναι κλέφτες. Μια κόντρα που από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, Ρωσία, δεν πρόκειται να μείνει εδώ, θα συνεχιστεί δηλαδή και τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, συνεχίζεται πάντως απόψε, γιατί είχαμε απάντηση από τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Χρήστο, έτσι? Ναι, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καρχημάκης, λέει ότι είναι προφανές ότι ο κ. Μιχελάκης και η Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να αποφύγουν με κάθε τρόπο το άνοιγμα των λογαριασμών στην Ελβετία και όχι μόνο, και αναρωτιέται αν θέλουν να κρύψουν κάτι ή να προστατέψουν κάποιους. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και...